εκείνος. Μια αρρώστια που πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να υποστούμε. Φυσικά πρόκειται για ιατρικό πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα αυτό είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνία, το περιβάλλον μας και τις συνήθειές μας. Η μεγάλη ανακάλυψη του τέλους αυτού του αιώνα είναι ότι αλλάζοντας τον τρόπο της ζωής μας, θα μπορούσαμε να ελαττώσουμε την εξάπλωση του καρκίνου, αποφεύγοντας μόνο μερικές μορφές του, χωρίς να καταφύγουμε στην έρευνα ή στην τεχνολογία. Η Ευρώπη έβαλε ένα μεγάλο στοίχημα, να ελαττώσει κατά 15% τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο μέχρι το 2000. Αν από αύριο οι πολίτες εφάρμοζαν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα, θα ήταν δυνατό μέχρι το 2000 να διασωθούν 150.000 ανθρώπινες ζωές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα μπορούσε να διασωθεί πληθυσμός αντίστοιχος με τον πληθυσμό μιας πόλης όπως η Μπρούζ, η Χαϊδελβέργη ή το Ρίμινι. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Βρισκόμαστε σε χρονική απόσταση 10 ετών από το 2000. Δυστυχώς όμως, είμαστε μακριά από την επιτυχία του στοιχήματός μας. Στο πλαίσιο της πρόληψης του καρκίνου, κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λόγω των παραδόσεών της, των εμπορικών συμφερόντων της και του συστήματος υγείας που έχει, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ένας πολύ κακός μαθητής. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, είναι υπόδειγμα μαθητού. Έχουμε λοιπόν να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο. Γι' αυτό, ας αρχίσουμε την παρουσίαση του προγράμματος. Bonsoir, je suis Françoise Wolf de la RTBF, la télévision belge francophone. Und aus der Bundesrepublik Deutschland meldet sich Hans Mohl. Guten Abend. I'm Tommy Gorman and I work for RTE, the Irish National Broadcasting Service. Bonsoir, ici Antenne 2, la télévision publique française. Je suis Jean-Daniel Flesacchier. Buonasera, qui Leandro Castellani dall'Italia, Rai 1. Buenas noches, Europa. Saludos muy cordiales desde España. Goedenavond, ik ben Pieter Valkeneer voor de BRT Vlaamse Televisie in Brussel. God aften, jeg hedder Samuel Racklin, og jeg kommer fra TV2 i Danmark. Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Νομιμοποιούμεθα να πούμε απόψε ότι η εκπομπή που παρακολουθείτε είναι μια μεγάλη στιγμή για τους λαούς της Ευρώπης, μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία. Και γιατί? Γιατί η τηλεόραση απόψε καλείται να διεκπεραιώσει έναν από τους πιο σπουδαίους ρόλους της. Να γίνει δηλαδή κοινωνικό όπλο και να βοηθήσει τους λαούς της Κυρεάς Υπήρου στην αντιμετώπιση κοινών τους προβλημάτων. Και ένα τέτοιο από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ο καρκίνος. Η ΕΟΚ έχει θέσει από καιρό το μεγάλο της στόχο. Να σωθούν από τον καρκίνο 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι τα χρόνια που έρχονται. 10 κρατικές τηλεοράσεις της Ευρώπης στον αέρα σήμερα, την ίδια ώρα και με το ίδιο θέμα. Η Ευρώπη κατά του καρκίνου. Θα παρακολουθήσετε με απευθείας συνδέσεις μέσω δορυφόρου 4 ενότητες. Πρώτη ενότητα, η σχέση που έχει το κάπνισμα και ο καρκίνος. Δεύτερη ενότητα, το αλκοόλ και ο καρκίνος. Τρίτη ενότητα, η υγιεινή διατροφή. Και τέταρτη ενότητα, η πρόληψη. Das war gewissermaßen der optimistische Ausblick. Doch die Zigarettenindustrie macht. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες είναι οι πρώτοι παραγωγοί και καταναλωτές καπνού στην Ευρώπη. Και το μεγάλο ερώτημα, αρκεί ο περιορισμός της παραγωγής για να μειωθούν οι καπνιστές? In our country, we mounted a major anti-smoking campaign. Με ειδοποιούν όμως ότι ήδη έχουμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε το πρώτο θέμα, την πρώτη ενότητα, που είναι η σχέση που έχει το κάπνισμα και ο καρκίνος.
Alors pour discuter les différentes questions du tabagisme, nous appelons Athènes. Για το θέμα του καπνού θα μιλήσουμε με την κυρία Georgette Lalisse που αντιπροσωπεύει την Επιτροπή και το πρόγραμμα «Η Ευρώπη κατά του καρκίνου». Em Portugal ainda se morre muito de cancro. Ώρα όμως να περάσουμε στη δεύτερη ενότητα. Τι σχέση έχει το αλκοόλ με τον καρκίνο? L'Italia è una delle patrie della cosiddetta dieta mediterranea di cui si parla tanto.